Η διαφορά που με ξεχωρίζει από τους άλλους μάγες σε αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη, είναι ότι εγώ βλέπω μόλις 5%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Ονομάζομαι πρακτικά τυφλός, διότι έχω 5% όραση. Γεννήθηκα με σπληνομεγαλία και γεννήθηκα επίσης με τη 10η πιο σπάνια έλλειψη νησμού στον κόσμο, η οποία ονομάζεται G6PD Χαριλάου. Χαριλάου λόγω της τοποθεσίας που μένω. Αυτό που λέμε όραση σε μένα αυτή τη στιγμή είναι ένας καθρέφτης αυτοκίνητου μεγάλος και όλο αυτό θολό. Και όλο το άλλο οπτικό μου πεδίο είναι μαύρο. Έχω ένα μότο το οποίο είναι 4 αρχικά γράμματα. Είναι το ε, το θ, το ε και το π. Είναι η επιμονή, η θέληση, η υπομονή και πείσμα. Πιστεύω ότι έχω και τα 4. Για τον οποιοδήποτε, αν ένα γράμμα λείπει, δεν μπορείς. Αν έχεις όμως και τα 4, μπορείς να καταφέρεις το οτιδήποτε θελήσεις. Ο Σεργίος σήμερα είναι μαζί μου για να βοηθήσει να μου δείξει που βρίσκεται τα κρατόπια από τον πάγκο. Τα μάτια, ο φούρνος, τα πιάτα, το οτιδήποτε βρίσκεται τριγύρω μου. Ψιλοκοπής, ορθογώνιο, εδώ. Εντάξει, λοιπόν, μαχαίρια, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Και νερό, όπως πριν με τον μπουτόν. Ναι. Και σκευή, δεξιά, δύο γωνιά, αριστερά, κουτάλια και ξυλοκοπής τετράγωνο. Τελείωσε. Ωραία. Είμαστε κλείνοι. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουτσόπουλε. Το όνομά σου? Ονομάζομαι Βασίλης Στεφανίδης. Είμαι 36 χρονών και έρχομαι από την περιοχή της Χαριλάου. Καλώς ήλθες και πες μας λίγα πράγματα για εσένα. Καλώς σας βρήκα. Ασχολούμαι με τη μαγειρική σε επίπεδο σχολής τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαι τελειόφυτος μαγειρικής σχολής. Ήταν ένα όνειρο που ήθελα να το κάνω πριν καν ακόμα αρχίσω να χάνω την όρασή μου. Βασίλη, θα ρωτήσω το άχαρο. Πείτε μου. Το θέμα στην όραση, ναι. Το έχεις εκγενετής? Όχι, δεν το έχω εκγενετής. Το πρώτο μάτι το έχασα σε ηλικία 12 χρονών και το δεύτερο μάτι το έχασα σε ηλικία 24 χρονών. Αυτό ήταν κάποια ασθένεια ή ήταν κάποιο ατύχημα? Το ένα μάτι προκλήθηκε από τρικλοποδιά και την ώρα που έπεσα μπροστά στην καθηγήτριά μου και με το τακούνι της μπότας της με χτύπησε στη μύτη. Έσπασα τη μύτη μου, κρατάχτηκε το οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού και σιγά σιγά χάθηκε με αποτέλεσμα να βλέπω μόνο από το ένα μάτι. Το δεύτερο μάτι το έχασα το 2007. Μία μέρα πάρκαρα το αμάξι μου, την άλλη ώρα θολά. Και ανακαλύψαμε ότι έπαθα ατροφία οπτικού νεύρου στο δεξί μάτι. Συγγνώμη λίγο. Και το εύλογο ερώτημα. Αυτό πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο σε μία κουζίνα μέσα? Γι' αυτό έχω έρθει, για να αποδείξω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι ένα άτομο σαν εμένα μπορεί να μπει σε μια κουζίνα και να μαγειρεύει. Βασιλή, παρακαλώ. Σε τι ποσοστό καταφέρνεις και βλέπεις? Από εδώ εκεί δεν σας βλέπω, σας ξεχωρίζω από τις φωνές και έτσι καταλαβαίνω και πού κάθεται ποιος. Για μένα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την απόσταση που είστε μια πολύ 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 θολή φιγούρα. Η μικρή φιγούρα είμαι εγώ. Η μικρή. Μην αγχωνέστε, και εγώ μικρός είμαι σε ύψος. Βασίλη, έρχομαι εγώ πρώτος. Καλώς ήρθατε, σεφ. Τα κρουτών έχουν αρπάξει λίγο. όχι, εντάξει. Τα κακάνω. Δεν με βοήθησε αρκετά αυτό που τα επέλεξε. Όχι, είναι μια χαρά, είναι μια χαρά. Μόνο μην μου πείτε κάτι με τα μάτια, γιατί δεν θα το δω. Μιλήστε μου καλύτερα. Θα σου πω, Βασίλη, ότι είναι, θα σου το πω. Έρχονται και οι άλλοι να δοκιμάσουν, θα στα πω όλα μαζί μετά. Εντάξει, Βασίλη. Ευχαριστώ, σεφ. Γεια σου, Βασίλη. Γεια, σεφ. Είναι αξιοσημείωτο, πραγματικά, το πόσο καθαρά και τακτοποιημένα μαγείρεψες. Αυτό
Στο αναγνωρίζω κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Το έχεις φτιάξει πολλές φορές αυτό το πιάτο. Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί η σούπα, κανονικά σαν μανιταρό σούπα της Πολωνίας, είναι αυτό εδώ το... Ναι. Και είναι... σμεντάνα σε τελείωμα. Τυχαίες και σε μένα που είμαι πάρα πολύ μεγάλος λάτρης των μανιταριών. Εγώ λάτρης και των μανιταριών και δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, σεφ. Έχουμε και εγώ να δοκιμάσω, Βασιλή. Καλώς ήρθατε, σεφ. Καλησπέρα. Δοκίμασες αρκετές φορές. Ναι, σεφ. Σημαντικό. Ευχαριστημένος από τη γεύση. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ. Βασίλη. Παρακαλώ, σεφ. Θα σου πω το εξής. Θα σου πω ότι το πιάτο που έχεις φτιάξει είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πιάτο. Σε ό,τι έχει να κάνει με εσένα, είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που βγάζεις, η θετική ενέργεια, και το βάζω στην κουβέντα γιατί συνήθως έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και η πρώτη σκέψη είναι η παραίτηση. Θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Εγώ όταν ήμουν λίγο πιο μικρούλης, γιατί τώρα έχω μεγαλώσει λίγο, εκεί κάπου στο Λύκειο, τα είχαμε μια κοπελά η οποία ήταν κοφάλαλη. Που θυμάμαι ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην την κάνουν να νιώθει ότι έχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν ένας πλήρως λειτουργικός άνθρωπος. Και το πρόβλημα το έχουμε εμείς, που συνήθως, επειδή είμαστε λίγο γαϊδούρια, στην καθημερινότητά μας βάζουμε εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους, το να παρκάρουμε το μηχανάκι μας εκεί που δεν πρέπει, και μέχρι να βγάζουμε τραπεζάκια εκεί που δεν πρέπει, για να απολαμβάνουν οι πολλοί τον καφέ τους, και τους άλλους να τους βάζουμε λίγο έτσι στο περιθώριο. Συνήθως περιμένουμε να πούν όλη τη γνώμη τους για να ψηφίσουμε. Εγώ θα σου πω από τώρα ένα ναι. Ευχαριστώ. Ότι από μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ναι. Έχω καιρό να φάω σούπα μανιταριών και να είναι τόσο νόστιμη. Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί πραγματικά είδα μία κίνηση στην κουζίνα που δεν την έχω δει και από ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο παρόμοιο θέμα. Και πιστεύω ότι θα τα πας εξαιρετικά. Πιστεύω πάρα πολύ σε σένα και από μένα έχεις ένα ναι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Βασίλη, δύο ναι. Ναι από τον Λεωνίδα, ναι από τον Πάνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πέρασα. Ότι πέρασες. Οπότε, το δικό μου ναι ή όχι περισσεύει. Όχι, δεν περισσεύει καθόλου, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ την άποψή σας. Εγώ έχω να πω ότι βλέπω ένα πάρα πολύ καθαρό πάγκο. Είδα ότι κινήθηκες στην κουζίνα μεθοδικά, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις τι, είναι μερικές φορές που όταν έχουμε κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, όπως την όρασή μας στο 100%, δεν δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή, δεν θυμόμαστε, δεν δοκιμάζουμε. Δεν έχω ξαναδεί υποψήφιο να δοκιμάζει τόσες πολλές φορές κάτι που φτιάχνει, κάτι που βρίσκεται σε μια κατσαρόλα. Θυμάσαι που είναι τα πράγματα, έχεις αναγκαστεί να θυμάσαι, αλλά είναι κάτι που έπρεπε και πρέπει να κάνουμε όλοι οι μάγειρες. Συνήθως εμείς αρχίζουμε και ρωτάμε πού είναι αυτό, πού είναι εκείνο. Οπότε, αν και σε μια πρώτη ανάγνωση εσύ μπορεί να υστερείς σε ταχύτητα, νομίζω με όλα τα άλλα στοιχεία σε ανεβασμένο επίπεδο, όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις και τη μεθοδικότητα και την οργάνωσή σου, νομίζω ότι θα δούμε πράγματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε και από μένα έχεις ένα ναι, αν και είναι και το τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Μεγάλη μου τιμή. Και αυτό σημαίνει μια λευκή ποδιά. Το ότι άκουσα αυτά που άκουσα αποδεικνύει ότι ένα άτομο μπορεί να μαγειρέψει ακόμα και αν έχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα όρασης. Που είναι δύσκολα, αλλά μπορεί να το καταφέρει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Βασίλη, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, σε. Πραγματικά. Και περιμένουμε να δούμε πράγματα από σένα. Και είμαστε σίγουροι θα το δούμε. Χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τα τρία ναι, διότι παίρνω ένα καιρό αυτή τη στιγμή να έρθει, η αλήθεια είναι, και ήταν ένα στήριγμα τον εαυτό μου, οπότε ήταν πολύ καλό το ότι πήρα την ποδιά.
is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. Let's put our hands up.